Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε για βία στα σχολεία, για bullying, για βία εναντίον του Βαγγέλη και να μην βλέπουμε αυτή τη βία και αυτή τη βία να δικαιολογούμε και να λέμε α, δεν πειράζει. Βία απέναντι στον πολιτισμό. Δεν πειράζει, έχουν καταλάβει την νομική. Δεν πειράζει, βρε, που βάψαν τον πολιτισμό. Βρε, δεν πειράζει που χαλάσαν, κατέστρεψαν το άγαλμα το. Και αυτό βία είναι, δεν κατάλαβα. Βία απέναντι στον πολιτισμό. Από πουθενά θα πρέπει. Πουθενά, καμία βία δεν θα πρέπει να δικαιολογούμε. Τι θα πει, αυτή είναι βία ξέσπασμα και η άλλη είναι βία άλλη. Η βία είναι βία, τέλος. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Κωνσταντίνος έχει στοχοποιηθεί από κάποιους, όπως ο ίδιος λέει. Έχουν ανεβάσει τη φωτογραφία του στο διαδίκτυο. Γιατί αυτοί που βασάνισαν τον Βαγγέλη είναι συγκεκριμένοι. Έτσι. Έχει ανέβει και η φωτογραφία του Κωνσταντίνου. Και κάποιοι το λένε βασανιστή, δολοφόνο και ότι άλλο Κωνσταντίνε καλησπέρα. Τώρα. Μίλησέ μας για το τι συμβαίνει με σένα και πώς κάποιοι σε έχουν στοχοποιήσει ως άνθρωπο, φοιτητή που ευθύνεσαι για την αυτοκτονία του Βαγγέλη. Είμαστε φωτογραφία όπως έχετε δει όλοι. Μας έχουν κάνει όλους, μας έχουν κράξει. Έτυχε να είμαστε μια φωτογραφία μια φορά που πήγαμε, δύο φορές που βγήκαμε τα παιδιά. Μας έχουν στοχοποιήσει όλοι πανελλαδικώς. Ξέρω τι γίνεται, βλέπει τι γίνεται. Να. Εσύ είσαι ένας από αυτούς με τα κόκκινα βελάκια στη φωτογραφία. Είμαι ένας στη φωτογραφία, ναι, στη μέση. Είσαι στη μέση και ναι. Τι γράφουν για σένα, τι μηνύματα σου στέλνουν. Μας στέλνουν αυλητικά μηνύματα, μας στέλνουν στο Facebook. Ξέρουν ποιος είσαι, θα έρθουμε για σένα και τα λοιπά. Και εντάξει, τώρα έχω κλείσει το λογαριασμό αυτή τη στιγμή, το έχω διαγράψει όλα, τα έχω σβήσει όλα για να μην μπορούν να με βρουν πλέον, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτά. Εσύ Κωνσταντίνα ήσουν στην παρέα του Βαγγέλη. Για να είσαι στη φωτογραφία κάνατε παρέα. Έτυχε να βγούμε μια φορά έξω, δύο αυτό. Μια φορά και είχαμε ένα τυπικό για μέσα σχολή, όπως είχε όλα τα παιδιά ο Βαγγέλης. Αυτά. Δεν είχαμε πολύ παρέα εδώ σε πολλή επαφή. Εσύ είσαι από την Κρήτη Κωνσταντίνε. Όχι, εγώ είμαι από Σέρες. Δεν είσαι καν κριτικός. Όχι. Είσαι στο πρώτο έτος. Στο πρώτο έτος είμαι, ναι. Και πόσο χρονών είσαι. Πόσο χρονών είσαι, Κωνσταντίνε? Είμαι 20 χρονών. Μάλιστα. Είσαι πρωτοετής, λοιπόν. Δεν έκανες ιδιαίτερη παρέα από τον Βαγγέλη. Είσαι από τις Σέρες, όχι από την Κρήτη. Και επειδή λες είσαι σε αυτή τη φωτογραφία, κάποιοι σε έχουν στοχοποιήσει ως βασανιστή του Βαγγέλη. Εσύ φοβάσαι εξαιτίας αυτής της στοχοποίησης? Δηλαδή, είναι η ζωή σου στη σχολή ίδια όπως πριν? Μέχρι χθες. Ήμασταν μια χαρά. Χθες βγήκαμε στα Γιάννα, πήγα μια δουλειά και μας κοιτούσαν 3-4 παράξενα. Και μετά φύγαμε, αναγκαστικά φύγαμε και φοβηθήκαμε. Θέλατε κι εσείς δηλαδή να είστε σε αυτή την πορεία για τον Βαγγέλη, αλλά δεν πήγατε γιατί φοβηθήκατε μη τυχόν κάποιοι σας επιτεθούν. Ναι. Και φύγαμε μέσα στη σχολή ξανά. Και τώρα δεν ξέρω αν θα βγούμε, πότε θα βγούμε. Κωνσταντίνε, εσύ ήσουν στην τραπεζαρία την Παρασκευή την τελευταία μέρα που έφυγε ο Βαγγέλης από τη σχολή και έδωσε τέλος στη ζωή του? Εκείνη την Παρασκευή, εγώ τον Βαγγέλη μόνο το πρωί τον είχα δει που μαζευόμαστε όλοι μαζί για την προσευχή αυτό. Ναι. Άλλο δεν τον είχα ξαναδεί. Όταν ο Βαγγέλης έφυγε από την τραπεζαρία, φαντάζομαι τότε συζητήσατε μεταξύ σας τα παιδιά, έτσι, μέσα στη σχολή. Φεύγει από την τραπεζαρία και στην τραπεζαρία τρώει με τους φίλους του και είναι υποτίθεται μια χαρά, ευδιάθετος, όλα καλά. Και μεσολαβεί ένα διάστημα. Πάει στην τουαλέτα. Κάποιοι τον βλέπουν να βγαίνει εκνευρισμένος από την τουαλέτα και να πετάγεται έξω στο δρόμο. Όπου εκεί τον έχει καταγράψει και το βίντεο του βενζινάδικου με γοργό βήμα να πηγαίνει προς το θάνατο στην ουσία. Εσύ έμαθες κάτι, ρώτησες, είδες κάτι για το τι έγινε αφού έφυγε από την τραπεζαρία? Όχι, δεν πήγε το μυαλό ότι μπορεί να φύγει οπουδήποτε. Πήγαμε όλοι στα δωμάτια μας μετά το φαΐ, αυτό. Μιλώντας μετά με τα παιδιά, είπατε κάτι? Τον είχε δει κάποιος μετά την τραπεζαρία? Όχι, δεν μίλησα με τα παιδιά, δεν ξέρω. Ναι, αλλά όλες αυτές τις μέρες δεν έχετε συζητήσει με τα παιδιά τι έγινε?